Χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Γιορτάζει η Παναγία, η μητέρα του Χριστού, η Παναγία όλων των Ελλήνων, στην οποία πάντοτε ευλαβικά κλείνουμε το γόνι και ζητάμε τη στήριξή της, τη βοήθειά της, με αγάπη, με σεβασμό, με πολύ βαθιά εκτίμηση. Σήμερα ειδικά που η πατρίδα μας, η Ελλάδα, περνάει δύσκολες στιγμές, ακόμη περισσότεροι, πιο επιτακτικοί, νιώθουμε την ανάγκη όλοι να προσευχηθούμε στην Παναγία και να ζητήσουμε τη βοήθειά της, και είμαστε βέβαιοι ότι με τη σκληρή δουλειά όλων μας αλλά και με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας θα κατορθώσουμε το συντομότερο δυνατό να ξεπεράσουμε την κρίση. Αισιοδοξούμε ότι η κρίση την οποία βιώνουμε τα 4-5 τελευταία χρόνια βαίνει στο τέλος της και πολύ σύντομα θα ζήσουμε όλοι καλύτερες ημέρες. Σε αυτή την τόσο σημαντική ημέρα για όλους τους Έλληνες και την Ορθοδοξία, από εδώ, από την καρδιά της Μακεδονίας, την Παναγία Σουμελά, την Παναγία των Ποντίων, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε το θαυμασμό μας για τον αγώνα που έδωσαν οι Πόντιοι κάτω από αδίξιες συνθήκες, αλλά και ταυτόχρονα να στείλουμε ένα μήνυμα ότι όλοι εμείς, ενωμένοι, ακολουθώντας τις αρχές και τις αξίες των Ποντίων, μπορούμε σε αυτές τις δύσκολες ώρες να ξανασηκώσουμε την Ελλάδα ψηλά και να ενώσουμε και πάλι την κοινωνία μας. Παλεύουμε, αγωνιζόμαστε με τη βοήθεια της Παναγίας Σουμελά, να μπορέσει η πατρίδα μας να αντεπεξέλθει σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο. Δίνουμε μια μάχη εθνική και αν την κερδίσουμε, θα την κερδίσουμε, θα βγούμε όλοι κερδισμένοι. Οι φετινές εκδηλώσεις εδώ στην Παναγία Σουμελά αποκτούν ένα ιδιαίτερο προσκυνηματικό και ιστορικό λόγο, χαρακτήρα, με την καρδιά που μεταφέρθηκε εδώ στην Παναγία Σουμελά για τον μεγάλο αυτό σπουδαίο άντρα, τον αρχηγό της Επανάστασης, που πρέπει να μάθουν οι Έλληνες ότι ο Ιψηλάντης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, μεγάλωσε στη Ρωσία, πολέμησε στη Ρουμανία, πέθανε στην Αυστρία, δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα, αλλά ζήτησε τον αδερφό του τον Νικόλα η καρδιά του να μπαλσαμωθεί και να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Ας τιμήσουμε αυτούς τους σπουδαίους και τους μεγάλους όπως τον Ιψηλάντη και ας ανταποκριθούμε στους αγώνες και τις θυσίες να κρατήσουμε όρθια την πατρίδα. Τη σημερινή ημέρα γιορτάζουμε με λαμπρότητα μία από τις γλυκύτερες και συμπαθέστερες εορτές του χριστιανικού κόσμου. Γιορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου, αλλά και την Ανάσταση αυτής που μας δίνει σημαντικά, συμβολικά μηνύματα στη σημερινή δύσκολη πραγματικότητα. Μας δίνει μηνύματα αισιοδοξίας και πίστης για το ότι μία δύσκολη στιγμή ακολουθεί μία καλύτερη. Μία καλύτερη κοινωνία η οποία μπορεί να έρθει μέσα από μία δίκαιη και ισομερή ανάπτυξη, η οποία θα αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες και θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή. Είμαι ύπατος πρόεδρος των Ενώσεων Συμμάχων Πολεμιστών Μακεδονικού Μετώπου Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Σερβίας, Ρωσίας. Ενδιαφέρθηκα μετά από 190 χρόνια να φέρουμε εδώ τις καρδιές των Ιψηλαντών. Όπως θα ξέρετε, ο Αλέξανδρος Ιψηλάντης είναι ο δημιουργός της Επανάστασης και ο απελευθερωτής της Ελλάδας.